rumble forth. From the barrel of muskets to flowers of fire, even the quiet words on newly printed pages hold great changes within. The world, once so vast and mysterious, has grown smaller and more familiar. Yet, there are always questions to be answered, faiths to be tested, and national identities to be formed. Your mastery of the spoken word is a gift of great value, silver-tongued Pericles, leader of the Greeks. Through it... Καλημέρα. Ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Civilization 6 με τον Περικλή ξεκινά. Βρισκόμαστε το 325 μετά Χριστόν και πάμε να συνεχίσουμε την εκστρατεία μας. Βρισκόμαστε, όπως θα ξέρετε, σε πόλεμο με τη Γαλλία και τη Ρωσία και αυτή τη στιγμή κάνουμε επίθεση εδώ, σε αυτήν εδώ την πόλη, στην Μασσαλία, για να μπορέσουμε να την πάρουμε. Φυσικά τα έχουμε βρει σκούρα και έχουμε και πάρα πολλές απώλειες στις μονάδες μας. Οι Γάλλοι είναι πάρα πολύ καλοί στην άμυνα και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού και ιστορικά, εάν πάρουμε για παράδειγμα τη γραμμή Μαζινό, η οποία ήταν μια σειρά επίγειων και υπόγειων οχυρωματικών έργων που άρχισε να κατασκευάζεται μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καλύπτοντας ολόκληρο την γαλλογερμανική μεθόρυβο. Φυσικά οι Γερμανοί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πέρασαν από τις Αρδένες, ευνηδιάζοντας Γάλλους και Άγγλους. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και για μας εδώ. Θα πρέπει λίγο να κυνηγήσουμε αυτό τον ανιχνευτή εδώ των Ρώσων. Θα αφυπνίσουμε λίγο το υπηκό μας και να ξεκινήσουμε. Ωραία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποια άλλη κίνηση. Αν μπορούμε να μεταφέρουμε λίγο εδώ το άρμα μας και πάμε στον επόμενο γύρο. Άρον-άρον φεύγουν οι Ρώσοι και εδώ φυσικά εννοείται και θα μας καταστρέψει το άλογο. Το ίδιο θα συμβεί και στην Πορτό. Δεν πειράζει λοιπόν, πάμε λίγο να φέρουμε το καταπέλτη μας προς τα επάνω και να φέρουμε ό,τι μονάδες μας έχουν απομείνει στην ουσία. Το θέμα μας είναι ότι οι μονάδες που έχουμε είναι απαρχαιωμένες, ενώ έχουμε περάσει, οι υπόλοιποι μάλλον έχουν περάσει τη μεσαιωνική εποχή, εμείς είμαστε στην ουσία μία εποχή κάτω. Και αυτό φαίνεται διότι επιλέξαμε να πάρουμε τη χαρτογραφία, δηλαδή επιλέξαμε να μην κάνουμε κάποιες τεχνολογίες και θα πρέπει να το διορθώσουμε, θα πρέπει να εξελίξουμε τις μονάδες μας. Λοιπόν, οπωσδήποτε εδώ ο καταπέλτης θα πρέπει να κάνει αναπλήρωση δυνάμεων. Και τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το στρατόπεδο εδώ. Ας κατεβάσουμε λίγο εδώ τους οπλίτες. Λοιπόν, αναπλήρωση θα κάνουν και οι τοξότες και εννοείται εδώ θα πάρει και προαγωγή εδώ το άλογό μας. Συν 5 δύναμη μάχης ενάντια σε μονάδες εναντίον του υπηκού. Έχει γεμίσει λίγο η μπάρα και ο Ρώσος ανιχνευτής έχει κατέβει προς τα κάτω. Δεν πειράζει, δεν θέλαμε να περάσει τα εδάφη μας, οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε και τις υπόλοιπες μονάδες εδώ. Στα οικονομικά δεν τα πάμε καλά, έχουμε χάσει κάποια χρυσά νομίσματα, είμαστε στο μείον 0,7, οπότε θα κάνουμε ένα ορυχείο εδώ. Πάμε λοιπόν.
Αμέσως εδώ βλέπουμε και απίκους οι οποίοι έρχονται με μια μονάδα εδώ των Ρώσων. Θα πρέπει να την καταστρέψουμε και αυτήν, θα δούμε στον επόμενο γύρο. Μάλιστα, και φέρνουν και τους τοξότες τους οποίους είχαμε χτυπήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εδώ. Χάσαμε ακόμα μια μονάδα. Strategy requires thought. Tactics require observation. Έχουμε κάνει μια τεχνολογία και πάμε να κάνουμε μια άλλη, εννοείται. Ωραία, αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε κυρίως υπότες. Σε 9 γύρους θα γίνει και θα το επιλέξουμε. Εδώ βλέπουμε, πρέπει να είναι αναβολής αυτή, κάπως έτσι λέγονται. Ωραία, το επιλέγουμε. Και πάμε να φέρουμε τον καταπέλτη, να συνεχίσουμε την πολιορκία. Δυστυχώς οι μονάδες μας είναι πάρα πολύ λίγες. Ας φέρουμε εδώ και τους οπλίτες μας. Θα φέρω λίγο εδώ προς τα κάτω το υπηκό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς εδώ, τους Ρώσους. Έχουμε και, και με τους Ρώσους πόλεμο και εννοείται τους χτυπάμε απευθείας αυτούς. Δεν περιμένουμε. Παρότι έχουμε μεγάλες απώλειες, κρατήσαμε κάποιες μονάδες υπηκού, προς το παρόν τουλάχιστον. Κρόβκα έχει κάνει υπηκό και θα πρέπει όμως να κάνουμε και κάποια κτίρια τα οποία να μπορέσουν να ενισχύσουμε την οικονομία μας και να αυξήσουμε και τον πληθυσμό των πολεών μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια στρατιωτικές μονάδες και φυσικά εδώ μας βγάζει και τις επιλογές, εννοείται θα επιλέξουμε υδραγωγείο το οποίο μας δίνει και στέγαση για τον πληθυσμό μας. Θα το κάνω ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Η Παζίρικ χρειάζεται περισσότερες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και χρειάζεται και σπίτια. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Και έχουμε φέρει και το καινούριο μας υπηκό. Πάμε, επόμενο γύρο. Για να δούμε τι μας δίνει. Μας δίνει νίτρο, μάλιστα, όχι. Σιγά σιγά ανοίγουμε και το χάρτη. Και εδώ τώρα πρέπει οπωσδήποτε να καταστρέψουμε εδώ τη μονάδα αυτή, διότι σίγουρα θα κάνουν κάποια πόλη εδώ, ετοιμάζονται. Θα τους χτυπήσουμε με όσες μονάδες μπορούμε. Εδώ το άλογο θα πρέπει να υποχωρήσει. Ξέρω αν μπορώ να φέρω και τον καταπέλτη λίγο. Δεν πειράζει, ας κάνουμε επίθεση με τα άλογα. Να δούμε και την εξέλιξη. Αρχίζουν και υποχωρούν. Α, ξαναήρθε αυτός εδώ, μάλιστα.
Ωραία. Δεν το πιάνει δυστυχώς το υποξότης μας. Θα επιτεθούμε με το άρμα. Ωραία, πάμε και με τους πολεμιστές μας. Η Ιερουσαλήμ έχει κάνει μια μονάδα υπηκού και εννοείται θα πρέπει να κάνουμε και ένα κτίριο εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε επισκευή εδώ, αυτό εδώ το κτίριο. Αναπλήρωση δυνάμεων στο υπηκό μας και στις δύο μονάδες. Και πάμε, ορυχείο. Νομίζω από αυτή την πλευρά είναι καλύτερα. Για ακόμη μια φορά υποχωρεί εδώ ο ανιχνευτής των Ρώσων. Νομίζω τον έχουμε αυτόν. Πάμε άμεση επίθεση. Okay, πιάσαμε και μια μονάδα. Αλλά δεν μπορεί να υποχωρήσει κι άλλο το υπηκό μας. Θα μας επιτεθούν από μπορτό. Θα χάσουμε ακόμη μια μονάδα από ό,τι βλέπω. Έχει γίνει εδώ καταπέλτης μας. Πάμε λίγο να τον φέρουμε προς την πόλη εδώ της Μασσαλίας για να συνεχίσουμε την πολιορκία μας. Αναπλήρωση δυνάμεων θα κάνουν οι πολεμιστές μας. Οι πολεμιστές σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Έχουμε νομίζω μόνο δύο. Ωραία, και θα γυρίσουν πίσω στην Μπαζίρικα εδώ η οικοδόμη. Το υπηκό μας θα έρθει λίγο πιο κοντά. Δεν θέλω να τους πάω πάρα πολύ κοντά, διότι σίγουρα θα έχουμε κάποιες απώλειες εδώ στα σύνορα με τη Γαλλία. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εννοείται κατεβάζουμε κάτω και τους οπλίτες μας. Εδώ θα περάσουν και οι υπόλοιποι πολεμιστές. Αναπλήρωση ας κάνει το πολεμικό μας άρμα. Και τώρα αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι εδώ αυτά τα δύο εξάγωνα. Στην ουσία θα πρέπει να φέρω τον ένα καταπέλτη σε αυτό εδώ δεξιά το εξάγωνο και ο άλλος καταπέλτης να έρθει εδώ ακριβώς για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε την πόλη και να μην έρθουμε τόσο κοντά ώστε να μας χτυπήσει το δεύτερο στρατόπεδο το οποίο έχουν. Κάπως έτσι λοιπόν το σκέφτομαι. Θα το φέρω λίγο πιο αριστερά τον τοξότη μου. Και εδώ τα άλογα ενοχλούν, θα κάνω λίγο πίσω. Επόμενος γύρος.
Μάλιστα. Και ο Πίτερ της Ρωσίας μας ζητά ειρήνη. Έχουν πολύ, εννοείται, λιγότερες πόλεις από τους Γάλλους, φυσικά και από μας. Θα αρνηθούμε. Έχουν βγάλει εδώ δυνάμεις και φυσικά αυτό που είχα πει, χάνουμε και τον το άλογο μας. Όχι. Δεν θα γίνει αυτό που θέλετε. Θα πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα. Έχουμε κάνει την τεχνολογία της θεολογίας. Πάμε να επιλέξουμε καταγεγραμμένη ιστορία. Σε 5 γύρους θα γίνει. Και Αθήνα, κάναμε επιτέλους το ιστιοφόρο μας. Πάρα πολύ καλό αυτό. Η Αθήνα θα θέλουμε τώρα να κάνει. Έχει 6 πληθυσμό. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θα θέλαμε να κάνουμε κάποιο κτίριο, αλλά μας λείπουν και μονάδες. Λοιπόν, ας κάνει μια μονάδα υπηκού και βλέπουμε. Και πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τον νέο κόσμο, τη Νέα Ήπειρο. Νομίζω θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό και να μπορέσουμε να κάνουμε εμπόριο και με άλλα καινούργια έθνη και να δούμε φυσικά κατά πόσο τεχνολογικά είναι μπροστά ή είναι πίσω αντίστοιχα. Λοιπόν, θα φέρουμε τον καταπέλτη μας κοντά. Ο άλλος καταπέλτης έχει κάποιες απώλειες. Φέρουμε λίγο προς τα εδώ. Και εδώ τώρα έχουν βγάλει οι Γάλλοι και κάποιους τοξότες. Αυτοί θα πρέπει να τους χτυπήσουμε. Και γρήγορα μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία και θα πάρουμε, εννοείται, και τους απίκους μας, θα τους βάλουμε στην πόλη της Παζίρικ. Τα Ιεροσόλυμα κάναν την επισκευή σε ένα κτίριό τους και θα ήθελα τώρα να κάνουν καταπέλτες. Είναι πολύ βασικό αυτό, να έχουμε ακόμα ένα καταπέλτη. Ας περιμένει εδώ το ξώτης. Θα το βάλουμε λοιπόν στο αυτόματο. Θα στείλουμε κάποιον απεσταλμένο εδώ. Πάμε Buenos Aires. Και επόμενος γύρος. Για να δούμε, θα τη χάσουμε τη μονάδα εδώ. Ας πάρουν έναν υπνάκο εδώ οι οικοδόμοι μέχρι να αποφασίσουμε τι θα τους κάνουμε και εννοείται εδώ μας χτυπάνε πάλι αλίπητα. Ευτυχώς δεν χάσαμε τη μονάδα, πάρα πολύ καλό αυτό, αλλά φύγαν προς τα πίσω εδώ και σίγουρα θα κάνουν αναπλήρωση οι τοξότες, οι οποίοι βγήκαν στην αντεπίθεση. Πάμε λοιπόν. Θεωρώ ότι στον επόμενο γύρο θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε εδώ την Μασσαλία. Ας φύγει το υπηκό πίσω να κάνει και αναπλήρωση. Θα ήθελα τους τοξότες μου όχι στην πρώτη γραμμή, εδώ λίγο πιο κοντά, για μήπως έρχεται καμιά μονάδα εδώ και μας κάνουν αντεπίθεση οι Γάλλοι από εδώ, από το Παρίσι ή την Μπορντό. Ωραία. Ο Χείρωση θα κάνουν οι πολεμιστές μας και φυσικά ο Χείρωση εδώ και οι τοξότες.
Έχει γίνει και το άρμα μας, θα το φέρουμε λίγο πιο έξω. Τα χρήματά μας συνεχίζουν να μειώνονται, θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Μάλιστα, πάρα πολύ κακό αυτό, διότι μας φτάνουν στην εμβέλεια, εδώ η μασαλία, φυσικά όμως θα πρέπει να τους χτυπήσουμε. Και να ξεκινήσουμε και την πολιορκία της πόλης. Οχύρωση εδώ το πολεμικό μας άρμα. Μας προσφέρουν λοιπόν 2 χρυσά νομίσματα και 5 για 30 γύρους. Δεν είναι άσχημη η συμφωνία. Λοιπόν, θα δεχτούμε. Ούτως ή άλλως δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε και με τους 2 πόλεμο, οπότε συμφωνούμε. Να βελτιωθούν και λίγο τα οικονομικά μας. Εδώ μας σκότωσαν απευθείας τον τοξότη, πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό. Εδώ όμως δεν θα δεχτούμε. Και έχει βγάλει και η Αθήνα εδώ υπηκό. Λοιπόν, πάμε απευθείας στα άλογά τους, να παίρνουμε και το δεύτερο κατά απέλτη μας και πάμε επίθεση. Δεν θα τους αφήσουμε. Νομίζω τους έχουμε αυτή τη φορά. Και αν δεν κάνω λάθος, αν πάρουμε και την πόλη, θα πάρουμε και το στρατόπεδο, οπότε θα είναι εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε με ό,τι δυνάμεις πλέον έχουμε. Θα φέρουμε πάλι άλλο ένα τοξότη εδώ. Θα φέρω εδώ και λίγο πιο κοντά το πολεμικό μας άρμα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλες μονάδες. Οι μονάδες μας είναι περιορισμένες πλέον. Η Αθήνα έχει κάνει μία μονάδα υπηκού και εννοείται θα πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Ας κάνουμε εδώ πέρα να κάνουμε εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας. Λοιπόν, εδώ δεν πάει, μάλιστα. Έχουμε εδώ μία περιοχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια, όπως είπα και πριν, πολεμικές μονάδες. Και εδώ έχει κάνει η Ολυμπία εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τώρα μία μονάδα, κάπως έτσι θα το πάμε, να αλλάξει, να κάνουμε ένα κτίριο και μία μονάδα. Για να δούμε, έχει βγει καμιά καινούργια μονάδα? Όχι προς το παρόν. Α, μπορούμε να κάνουμε αυτούς εδώ, αλλά είναι σε 19 γύρους θα γίνει, δεν μας συμφέρει. Θέλω να έχω πάρα πολύ υπηκό, οπότε επιλέγω υπηκό. Η Ερέτρια έχει κάνει οικοδόμους, τους οποίους εννοείται και χρειαζόμαστε. Και η Ερέτρια έχει, βλέπω, κόκκινο σηματάκι εδώ. Θέλει εγκαταστάσεις, ανέσεις δηλαδή. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
σε 35 γύρους θα γίνουν, είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όχι, σε 35 γύρους δεν μπορούμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα κτίρια, και εδώ θέλω να πάει να γίνει στην Έφεσος το καραβάνι μας. Ας ξεκινήσουμε να δημιουργηθεί και δρόμος. Ωραία. Και για να δούμε, θα φτάσουμε σε καμιά νέα ήπειρο. Ωραία, βρήκαμε τους Ιάπωνες και εννοείται την καινούργια ήπειρο. Ο Χότζο Τοκιμούρε της Ιαπωνίας. Είναι η τιμή που σε έχουμε γνωρίσει. Πολύ ωραία. Και εδώ βλέπουμε και έναν ανιχνευτή τους. Σεούλ, μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε οχύρωση εδώ και πάμε επόμενο γύρο. Ας κάνουν οχύρωση και το άρμα. Εδώ στην Μπαζίρικ δεν χρειαζόμαστε τους απίκους προς στιγμήν. Πάμε, επόμενο γύρο. Είναι αυτός ο συνδυασμός που γίνεται εδώ με το στρατόπεδο, κακώς τους φέρνω εδώ. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι αυτό που ήθελα ήταν να μπορέσω να τους απασχολήσω ώστε να μην μου χτυπήσουν εδώ τους καταπέλτες. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Πάμε, δεύτερο χτύπημα. Θα φέρουμε και το επικό πιο κοντά και εννοείται θα επιτεθούμε και με τους οπλίτες αυτή τη φορά. Βλέπουμε εδώ μουσκέτα, τρομερά όπλα. Έχει γίνει εδώ και το επικό μας. Ωραία, και συνεχίζουμε. Βλέπουμε εδώ ότι οι Γάλλοι ανεβάζουν και κάποιους απίκους. Δεν θα τους αφήσουμε εννοείται να κάνουν κάποια πόλη και μάλιστα είναι και χωρίς φρουρά. Η Παζίρικ έχει θέμα εδώ με εγκαταστάσεις, με ανέσεις. Για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ωραία, θα κάνουμε. Αν και δεν το έχει σαν προεπιλογή. Άλλες επιλογές που έχουμε είναι νερόμυλος. Σε 9 γύρους θα γίνει. Και νομίζω μας δίνει συν ένα τροφή και συν ένα παραγωγή. Νομίζω καλύτερα να κάνει νερόμυλο πρώτα. Είναι ακόμα μικρή πόλη. Εδώ θα κάνουμε οχύρωση. Οχύρωση προς το παρόν και εδώ για το υπηκό μας. Εδώ θα τους φέρουμε λίγο πιο κοντά. Μάλιστα, θα κάνουμε εδώ γούνες με τους οικοδόμους μας. Και περνάμε στον επόμενο γύρο. Ελπίζω να μην την κάνουν αμέσως στην πόλη. Ευτυχώς υποχωρούν, μας είδαν. Yeah.
Few inventions have been so simple as the stirrup, but few have had so catalytic influence on history. History is the version of past events that people have decided to agree upon. Κάναμε και μια τεχνολογία από το δέντρο των πολιτών και πάμε να βάλουμε τώρα κάτι καινούριο. Ωραία, θα θέλω μηχανήματα για να μπορέσουμε να έχουμε και εδώ τους σύγχρονους τοξότες. Σε 7 γύρους θα γίνει. Τα κοιτάσματα σιδήρου δεν έχουν γίνει ακόμα δικά μας. Είναι απίστευτο αυτό, ειδικά εδώ στην Ολυμπία έχει επεκταθεί προς τα κάτω, εδώ τα σύνορά μας, αλλά καθόλου προς τα πάνω. Νομίζω στους επόμενους γύρους θα γίνει. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε εδώ το αλάτι φυσικά. Λοιπόν, ανοίγουμε και το δέντρο των πολιτών. Ναυτικές παραδόσεις. Η Σολόκχα έχει κάνει έναν οικοδόμο. Η Σολόκχα είναι μικρή πόλη. Ας κάνει μια συσταποθήκη. Και πάμε εδώ. Μας έχουν καταστρέψει και τον δεύτερο. Μάλιστα. Μας έχουν καταστρέψει εδώ και το δεύτερο τον... τον καταπέλτη μας. Πολύ ωραία. Πάμε να φέρουμε. Μπορεί να χτυπήσει εδώ το άρμα μας. Δεν ξέρω αν μπορεί να χτυπήσει. Ναι, και το άλογο μας εδώ. Ωραία, θα χτυπήσουμε με ό,τι έχουμε. Δεν μπορεί να κάνει κίνηση εδώ, δυστυχώς. Και πάμε να χτυπήσουμε την πόλη της Μασσαλίας. Θα φέρουμε και πιο κοντά και το άλλο άλογο μας. Εδώ θα πάμε να πιάσουμε εχμαλό τους απίκους των Γάλλων. Εννοείται. Και ένα κοίτασμα σιδήρου έχει κοντά εδώ στην πόλη Σολόκχα. Θα πάμε εδώ να κάνουμε λίγο εδώ την πέτρα. Έχουν γίνει και οι πολεμιστές μας, δεν χρειάζεται να έχουμε εδώ δυνάμεις στα σύνορα με την Ρωσία, ούτως ή άλλως έχουμε κάνει ειρήνη. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι χαμένη υπόθεση. Ακόμη μια προσφορά. Όχι. Λοιπόν, εδώ το γλιτώσαμε. Το γλιτώσαμε διότι έχουμε κατεβάσει εδώ την άμυνα της Μασσαλίας. Εννοείται εδώ φεύγει απευθείας. Οπότε δεν μπορεί να μας κάνει ζημιά εδώ στους καταπέλτες μας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάμε να φέρουμε και το επικό μας πιο κοντά. Εδώ εσύ θα πας στην Αθήνα απευθείας. Και πάμε να κάνουμε επίθεση με το επικό. Ακόντια εναντίον
όπλων, μουσκέτα. Και θα περάσουμε εννοείται και τους πολεμιστές μας, θα περάσουμε εδώ και το δικό μας στην άλλη πλευρά της όχθης του ποταμού. Ωραία, για πολύ λίγο δεν χάσαμε το άρμα. Ας κάνει υποχώρηση και πάμε να κατακτήσουμε την πόλη. Δεν έχουν πλέον κάποια ελπίδα. Αλλά δεν πέφτουν και τόσο εύκολα. Υποχωρήσει εδώ το υπηκό μας, λίγο πιο πάνω, πάμε. Η πόλη της Μασσαλίας είναι δικιά μας και εδώ το χειρό δεν έχει πέσει, εδώ το στρατόπεδο. Πάρα πολύ κακό αυτό, δεν ξέρω τώρα πως θα γίνει, θα μας χτυπάνε την πόλη εδώ, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα πρέπει να φέρουμε, να βγάλουμε και τον δεύτερο καταπέλτη, ο οποίος τον κάνει ποια πόλη, εδώ Ιερουσαλήμ, σε 6 γύρους θα γίνει, για να μπορέσουμε να χτυπάμε εδώ το στρατόπεδο. Το πιο πιθανόν είναι να φέρω τον καταπέλτη εντός της πόλης και να τον χτυπάω από εκεί. Φυσικά θα κρατήσουμε την πόλη. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και εννοείται έχει και κοντά άλογα, γάλα. Και εδώ βλέπουμε και λίγο πέτρα. Εντάξει, πέτρα δεν είναι τόσο σημαντική πλέον. Κλασικά θα κάνουμε μία μονάδα. Ας κάνουμε ακόμη ένα υπηκό. Και η εξερεύνηση συνεχίζεται. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο για σήμερα. Καταφέραμε, πήραμε την πόλη της Μασσαλίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να την κρατήσουμε και να μπορέσουμε να καταστρέψουμε και το δεύτερο αυτό στρατόπεδο, το οποίο μάλλον ήταν του Παρισιού, δεν έχω καταλάβει ακόμη, θα δούμε. Εννοείται οι επόμενες πόλεις θα είναι η Λα Ροσέλ ή η Μπορντό, εδώ μία από τις δύο, νομίζω πιο πιθανόν είναι η Λα Ροσέλ, η οποία είναι πιο μικρότερη, αλλά αυτό θα το δούμε στη συνέχεια της σειράς. Μέχρι τότε να είστε καλά. Από μένα, γεια σας.